Θύελα αντιδράσεων και πλήθος ερωτημάτων προκαλεί σε γονείς και εκπαιδευτικούς στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου η απόφαση του Δήμου για επιστροφή της λαϊκής αγοράς έξω από το σχολικό συγκρότημα. Είναι θέμα ασφάλειας. Το κυριότερο, το μέλημά μας είναι θέλουμε όλοι, ζητάμε τα αυτονόητα, ζητάμε τα παιδιά μας να είναι ασφαλείς στο σχολείο και να κάνουν μάθημα. Όχληση, δεν θα μπορούν να κάνουν μάθημα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν δεν θα γίνεται μάθημα. Και το σημαντικότερο είναι ότι η πρόσβαση, κυρίως σε οχήματα ασφαλείας και στους μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λαϊκή αγορά της Τετάρτης σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Οδό Παρασκευοπούλου. Την ίδια ώρα τίθεται θέμα ασφαλείας, σύμφωνα με γονείς, καθώς υπάρχει φόβος να επηρεαστεί η διέλευση ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού οχήματος από και προς το σημείο. Οι ίδιοι τρέμουν μόνο στη σκέψη ενός επείγοντος περιστατικού στο σχολείο, τη στιγμή που έξω από αυτό λειτουργεί η λαϊκή αγορά. Αν παραδείγματος χάρη τύχει ένα έκτακτο περιστατικό ενός παιδιού που μπορεί να χτυπήσει, θέματα πυρασφάλειας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με οποιοδήποτε τυχαίο περιστατικό, το οποίο όμως θα χρειαστεί άμεση πρόσβαση ή έξοδος από το σχολείο, αυτό δεν μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής. Ο Σύλλογος Γονέων έχει κάνει πολλές ενέργειες προκειμένου να αλλάξει αυτή η εξέλιξη, καθώς όπως επισημαίνει τίθεται θέμα ασφαλείας. Έχει γίνει συνάντηση της Διεύθυνσης Σχολείου και με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής. Εμείς έχουμε κάνει παρέμβαση και προς το Δήμο και στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας για ανάδειξη του ζητήματος. Ο κύριος Μπελαδάκης από τη μεριά του έκανε ένα έγγραφο προς το Δήμο, ώστε να μην υπάρχει θέμα με το σχολείο. Ο κύριος Χερέτης, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι θα προσπαθήσει να βάλει τους πιο ήσυχους πάγκους και ότι όλα είναι ρόδινα, δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα και ότι είμαστε υπερβολικοί. Την αντίδρασή τους εκφράζουν και κάτοικοι που υποστηρίζουν πως η οδός Παρασκευοπούλου αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι της περιοχής δεν μπορούν να σηκώσουν το κυκλοφοριακό βάρος που θα φέρει αναπόφευκτα η λαϊκή αγορά. Ναι, δεν θα ήθελα να μας κλείνουν τους δρόμους. Να κάνουν ο Δήμαρχος, οι περιφερειάρχες, να κάνουν συγκεκριμένο χώρο που μπορεί να έχει πρόσβαση, δηλαδή εδώ κίνηση. Και είναι ήδη μια επιβαρημένη περιοχή από άποψη στάθμευσης, διέλευσης, είναι ήδη μια πολύ επιβαρημένη περιοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική πάρθηκε αυτή η απόφαση. Η λαϊκή εδώ, κανονικά όχι. Αν υπάρχει λογική, δεν πρέπει. Εδώ έχει μεγάλη κίνηση αυτός ο δρόμος. Έχει μεγάλη κίνηση. Όλοι οι μεσαμπελιά από εδώ επικοινωνεί. Γονείς και εκπαιδευτικοί ενώνουν δυνάμεις και ζητούν η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να επανεξεταστεί, ενώ προμηνύουν πως θα συνεχίσουν τις επαφές και συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.